Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Πουφ, μια εκπομπή με συνεντεύξεις μικρές που όμως έχουν ένταση. Και δίπλα μου έχω την τιμή να έχω τη μία, τη μοναδική, την Κατερίνα Στικούδη. Άλλον έχει εδώ. Γεια σου Διονύση! Γεια σου Κατερίνα! Δώσε πάσα για τους τίτλους αρχής, εκεί. Τώρα είναι οι τίτλοι αρχής. Φοβερή. Τι, ήσουν. Δεν κατάλαβα. Τέλειο. Ε? Ξεκινάμε από τα εύκολα. Το μεγαλύτερο ελάττωμά σου. Όταν πεινάω, νιστάζω, γκρινιάζω. Πολύ. Γκρινιάζει λοιπόν, με πείνα και νίστα. Δεν πρέπει να νιστάζω, δεν πρέπει να πεινάω. Δεν θα ήσουν άνθρωπος αν δεν τα έκανες αυτά. Όχι, καθόλου. Μήπως να μην γκρινιάζεις. Όταν πεινάω, θα φάω τώρα. Okay. Όχι σε 5 λεπτά. Δεν πες να πεινάσεις τώρα ή να νιστάξεις τώρα. Όχι, κοντά. Κομπλέ. Μια χαρά είμαστε. Το μεγαλύτερο προτέρημά σου. Έχω υπομονή. Έχω. Τώρα μόλις μας είπες ότι δεν έχεις. Μας κοροϊδεύεις. Ναι. Έχεις υπομονή μόνο αν δεν πρόκειται για να φάσει για ύπνο. Η ζωή σου γίνεται ταινία. Ποια θα ήθελες να σε παίξει? Ποια θα ήθελα να με παίξει? Ποια ηθοποιός? Θες να είναι κάτι άλλο, να είναι μια λογίστρια? Η Pink θα μπορούσε. Η Pink. Έτσι, δεν είμαι τόσο ροκού βέβαια εγώ, αλλά... Είναι αγκρίσιμη και αυτή είναι αντρά και τα λέει ωραία. Έχω να σου πω ότι η ταινία έχει γίνει η ζωή μου. Μίλαμε στο τέταρτο άλμπουμ, που λέγεται soundtrack, βέβαια. Okay. Είναι 12 τραγούδια, 12 σταθμοί. Είναι γέννηση, φιβία, αυτά όλα τα τραγούδια θα δεθούν μαζί με ένα πολύ ωραίο μαγικό τρόπο και θα γίνει μια πολύ ωραία παρουσίαση από Σεπτέμβρη σε μια αίθουσα. Δώσε μια πρόσκληση να έρθουμε. Θα το σκεφτώ. Τζαμπατζής, έτσι κλασικά. Λοιπόν, τέλειο. Τι προσέχεις έναν άντρα? Έτσι, 2-3 πράγματα ρε, που θα τον δεις και θα πεις: okay, κοιτάω αυτό, αυτό και αυτό μου κάνει εντύπωση. Ξέρω. Εικόνα μιλάμε μόνο για την εικόνα. Τι είπε το πρώτο. Πες μου για εικόνα. Να είναι ψηλός. Θες να είναι ψηλός. Να πας και να είναι και. Πόσο μην είναι τώρα, μην μου κάνεις τώρα αυγά και κοτόπουλα και αυτά όλη μέρα και όλη νύχτα. Να φάμε και μια πιτσούλα σαν άνθρωποι. Κάτσε, περίμενε όμως. Άρα δεν σε νοιάζει να έχει και την κυλίτσα του και τα αυτά του και Φόλου, τα τούτα του. Εμένα μου αρέσει η κυλίτσα. Αρκεί να είναι ψηλός. Αρκεί το γονίδιο να έχει μιλήσει. Ναι, έχει το γονίδιο. Πόσο ψηλός πρέπει να είναι, Κατερίνα? Τώρα δεν θα πάρω και μεζούρα να σε μετράω. Εγώ είμαι ένα 76, με το έχω χάσει το τρένο, έχει φύγει. Ένα 80. Πού, ένα 83. Αλλά ούτε κυλίτσα δεν έχει. Δηλαδή, πού να κρατηθώ κι εγώ. Άρα τη θες την κυλίτσα, θες ψηλό με κοιλιά. Λοιπόν, τέλος, θέλω να μου πεις για κάτι μικρό που είχε όμως ένταση και επηρέασε τη ζωή σου. Μια χειραψία. Όχι αυτή που δώσαμε όχι το αυτή, πρωί. Όχι αυτή, αλλά okay. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα με μια χειραψία όταν ήμουν στο Megastar παρουσιάστρια και είχε έρθει ένα γνωστό συγκρότημα Νεύμα. Και εκεί δώσαμε μια απλή χειραψία και από εκεί κατάλαβα ότι θα ξεκινήσουν πολύ όμορφα πράγματα. Όχι, κατάλαβα. Καταλάβαμε όλοι και. Ότι γλυκουλά. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά η Κατερίνα εκτός από ιδιαίτερα ταλαντούχα είναι και σεξι. Κάποιοι θα έλεγαν ότι μπορεί να κάνει τα πάντα να φαίνονται σεξι, ή τέλος πάντων θα το πούμε τώρα για να περάσουμε στο επόμενο παιχνίδι. Θα σε βάλω να διαβάσεις με τον πιο σεξι τρόπο που μπορείς. Είναι το σενάριο από το διαφημιστικό σποτ που είχε κάνει η Βέφα Αλεξιάδου για τον Ντολμάδο Παρασκευαστή. Θέλω να το πουλήσεις ως το πιο σεξι πράγμα που υπάρχει. Φώτα, ανεμιστήρα, φτιάξτε το. Θα ξεπουλήσουμε. Κοίτα εδώ τώρα, περίμενε. Πάμε, πάμε. Για να είμαστε σε έξι φωτισμοί. Φίλες και φίλοι μου, η ελληνική κουζίνα έχει υπέροχες συνταγές για ντολμαδάκια. Αμπελόφυλλα, μαρουλόφυλλα, σέσκουλα. Τώρα ήρθε ο ντολματοπαρασκευαστής. Μια πανέξυπνη συσκευή που σε λίγα λεπτά θα τη λήξει για σας τα πιο χοντρά ντολμαδάκια. Μπράβο! Έδωσε κιόλας, έβαλε. Μπράβο, μπράβο. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να μην βάλουμε την Κατερίνα να ραπάρει. Είσαι έτοιμη να φτύσεις ρήμες φτιαγμένες από ατσάλι? Αυτό ακριβώς θα κάνεις. Περίμενε, κράτα το μέσα λίγο. Θέλουμε να μας ραπάρεις το «Σήκω χόρεψε κουκλί μου». Τα λόγια είναι εκεί. Είσαι έτοιμη? Ωραία, φίλε, θα το κάνουμε τραπίλα. Πάμε, πάμε, το έχεις. Φώτα δώσε, ατμόσφαιρα να έχω. Σήκω χόρεψε κουκλί μου. Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ. Τσίφτεται λειτουργικό. Νίνα γιαύρου, νίνα να να, νίνα να να. Όπα θα σου τραγουδήσω πάλι στον ασυγικό χώρο. Χαβά, χαβά, αλλά πού να το λίγο, πού να το κόρμι σου. Έφυγα από τον πίτρε, όχι ρε. Και νίνα να γιαύρου, νίνα να νίνα.
Κατερίνα Στιγκούδη 2018. Πάμε λίγο, μπράβο! Λοιπόν, ξέρω ότι σ' αρέσει η Cardi B, οπότε τι κάναμε. Πήραμε ένα μεγάλο της hit, το Kodak Yellow, το περάσαμε στο Google Translate και το μετέφρασε στα ελληνικά. Έλα. Δεν βγάζει πάντα νόημα. Ποτέ δεν βγάζει νόημα, αλλά τέλος πάντων. Αλλά πιστεύω σε σένα. Ας κάνουμε μια προσπάθεια που είναι έτοιμη. Θεέ μου, είμαι. Πάμε λίγο, δώστε το. Είπε, είμαι τόσο σκατά. Δεν μπορούν τα σκατά μαζί μου να. Ήθελα να με χορεύω. Είπε, η σκύλα δεν μπορείτε να. Δεν βλέπω, fuck me, ναι, αν θέλετε, φόβ. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα ακριβά. Αυτά είναι κόκκινα πυθμένα. Αυτά είναι αυστηρά παπούτσια. Χτύπησε το κατάστημα. Μπορώ να τα πάρω και τα δύο. Δεν θέλω να επιλέξω. Why? Και είμαι γρήγορος. Κόψτε ένα μέσα μακριά. Όποτε μην πάρτε άνετα, κοιτάξτε. Oh! Έλα να σου πω κάτι, μου κάνεις πλάκα, αποκλείται. Ευχαριστούμε Καταρίνα, ήσουν καταπληκτική. Να είσαι καλά, πάρα πολύ. Είσαι η καλύτερη. Αυτό ήταν το Πουφ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα με νέες συνεντεύξεις που καμία δεν θα είναι σαν της Καταρίνας. Βέβαια, να κάνετε subscribe, είναι το δημοφιλέστερο κανάλι στην Ελλάδα. Και φυσικά να μπείτε να δείτε τα υπόλοιπα βίντεο, αλλά και το μπόντοκ της Καταρίναρας μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα ξαναλέμε.